λέμε ότι θα πρέπει πάντοτε να κοιτάζουμε να μην υπάρχουν εγκληματικές δράσεις και κάθε είσοδος να είναι νόμιμη. Τι έχετε να πείτε για τους δρόμους οι οποίοι είναι αν θέλετε πολύ πιο δύσκολοι να κλείσει ένας δρόμος, φτάνει, μήπως ανοίξουν άλλοι δρόμοι ή άλλοι τρόποι εισόδου στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο επικίνδυνοι? Εγώ μιλώ πάντα για την νόμιμη είσοδο στην Ευρώπη και φυσικά μιλάω πάντα για την αποτροπή κάθε είδους εγκληματικότητας. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε πολλού κόσμο που θέλει να έρθει στην Ευρώπη αλλά δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει άσυλο. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέφονται πίσω. Και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να είναι περισσότεροι οι πρόσφυγες από αυτούς που μπορεί να αντέξει να δεχτεί η Ευρώπη. Και τότε θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει όποιοι μπαίνουν στην Ευρώπη να μπαίνουν νόμιμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κλείσουμε κάθε οδό παράνομης εισόδου στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι αυτό αξίζει, όλη αυτή η διαπραγμάτευση που συνέβη και όλες οι αν θέλετε συμμετοχές που έγιναν νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο? Βεβαίως πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος. Δεν περιμένουμε να έρθουν τόσοι πολλοί στην Αυστρία όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γερμανία. Δεν περιμένουμε επίσης να έρθουν 200.000 πρόσφυγες σε εμάς. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει και αρκετή, αν θέλετε, αβεβαιότητα, αρκετή ανησυχία και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η νόμιμη είσοδος μόνον προσφύγων στην Ευρώπη. Τι έχετε να πείτε για την Τουρκία, για τη βίζα προς τους Τούρκους στην απελευθέρωσή της? Εκείνο που μπορώ να πω γι' αυτό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί η βίζα προς τους, να καταργηθεί η βίζα αν θέλετε προς τους Τούρκους πολίτες. Οι μισές τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις δεν έχουν εκπληρωθεί. Εάν εκπληρωθούν, τότε φυσικά θα υπάρξουν αλλαγές. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε νερό στο κρασί μας και φυσικά δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε όσον αφορά τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις όπου τουλάχιστον δεν τηρεί η Τουρκία, όπως παραδείγματος χάρη την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την ελευθερία του λόγου και άλλα πολλά. Τι γίνεται με την ενιαία αντιμετώπιση από την Ευρώπη του προβλήματος? Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ισόρροπη κατανομή των βαρών? Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε δεχτεί να πάρουμε περισσότερους από 50.000 μετανάστες βεβαίως πάντοτε που περνούν τα σύνορά μας με νόμιμο και όχι παράνομο τρόπο. Και βέβαια θα πρέπει και η Γερμανία να μας δηλώσει πόσους ακριβούς είναι πρόθυμη να δεχτεί, καθώς επίσης και τα άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι εμείς, αν μη τι άλλο, έχουμε δηλώσει ανοιχτά πόσους θέλουμε να πάρουμε. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Φάιμαν στις δηλώσεις του.